Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί σας. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινώντας έτσι περιληπτικά για την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση. Εντάξει, στο φινάλε η νίκη του Άντι Σταρ ήταν νομίζω έτσι πιο εντυπωσιακή της μέρας. Ένα άλογο που ήταν εκτός έτσι διαδρομής, φαινόταν τουλάχιστον στη στροφή. Κατάφερε στο τέλος και κέρδισε. Μάλιστα, κέρδισε καθαρά στο τέλος. Δεν ήταν ούτε σε photo finish. Πέρασε και κέρδισε. Ήταν ένα κεφάλι στο τέλος. Εντάξει, κάπου. Ξεχώρισε ότι κέρδισε. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε από εκεί και πέρα βλέπω την νέα πολύ καλή συμμετοχή και νίκη για τον Σιά Σταμούν. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Αν έρχεται αυτό το άλλο. Το έχουμε και μια δυναμία. Μάλιστα. Λοιπόν, και το απέδειξε ότι είναι καλό άλογο ανερχόμενο. Πράγματι όμως ο Άντι Σταρ ήταν εντυπωσιακός. Νομίζω σπάνια βλέπουμε έτσι finish από κάποιο άλογο. Το έκανε ο Άντι Σταρ, κάλυψε πολλά μήκη, κατάφερε να κερδίσει εντυπωσιακά. Ήταν ο προπονητής της ημέρας ο Κυριάκος Ομιλιώτης. Μάλιστα. Καθώς κέρδισε ακόμα ένα outsider λόγω του, ο Ομιλιώτης νέαρχος. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο Τέσλα έτρεξε εξαιρετικά. Πετάρτη την Κυριακή. Με πολύ καλό χρόνο. Πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κλάση. Επίσης στην πρώτη κλάση ανέβηκε και ο Ζήτρος. Μάλιστα. Ενώ εντάξει, είχαμε και άλλες καλές εμφανίσεις. Ναι, ήταν καλές εμφανίσεις. Ο Κερατσιώτης. Και του Κερατσιώτη. Καλή εμφάνιση. Σότος, έκανε μάχη, κέρδισε. Μάλιστα. Μαλτιμιλιονέρ, βεκτιωμένος. Και πάμε για όλα τα λόγα. Βεβαίως. Ήταν καλές εμφανίσεις όλων των αλόγων. Άλλη μια καλή ανάβαση από τον μαθητευόμενο τον Γκάντσαλι. Ο οποίος για άλλη μια φορά έτσι έδειξε τις δυνατότητες του και πιστεύω ότι έχει αρκετά καλό μέλλον. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα είπαμε. Να πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν έτσι οι κατατάξεις. Ναι, πάμε να δούμε. Τις αναβάτες πρώτα, ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια στις 41 νίκες. Δεν είχε νίκη ο Κωνσταντίνος. Ναι. Δεύτερος Ρένο Τσακούρας με 33, τρίτος Παναγιώτης Δημητσάνης με 26, τέταρτος Γιώργος Ταβερνίδης με 23. Πέμπτος Μιχάλης Πέπος με 19, έκτος Χαρολάμπος Ανδρέου με 15, έβδομος Δημήτρης Κεφαλάς με 12, όγδος Παναγιώτης Ανδρέου με 9, ένατος Ολυμπίος Γεωργίου με 9 και δέκατος Ανδρέας Μητσίδης με 9. Μπήκε στην δεκάδα ο Ανδρέας Μητσίδης, ο οποίος κάνει και καλές υπεύσεις. Και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση τα άλογα του πατέρα του. Μάλιστα, πολύ σωστό και αυτό. Πολύ καλή κατάσταση. Πανίκος Νικολάου. Λοιπόν, πάμε στους προπονητές τώρα, Χριστοφόρου. Έχει πάρει μια διαφορά, 10 νίκες, είναι στις 31 νίκες. Δεύτερος Πανίκος Τσακούρας με 21, τρίτος Χρήστος Πετρούτσος με 20. Τέταρτος Νανχάιτα με 19, πέμπτος Τελειώνου Νεφίτου με 15, έκτος Κυριάκος Ροδί Κυριάκου με 15. Έβδομος Πανίκος Νικολάου με 13, ανέβηκε στην κατάταξη ο Πανίκος Νικολάου. Όγδος Γαβρίλος Τσαπαρτσής με 12, ένατος Κόκος Νικολάου με 11 και στη δεκάδα βλέπουμε τώρα τον Κυριάκο Μιλιώτη που έφτασε τις 11 νίκες. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά και για τις κατατάξεις. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες. Πριν πάμε έτσι χάρη στη συνάντηση της Τετάρτης, που περιλαμβάνει νέα υποδρομή, θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Για άλλη μια φορά η εκπομπή τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ξεχώρισε νομίζω ότι προτείναμε με πρώτη τύχη και ως καλύτερο από τους έντες ημέρας τον Άντι Σταρ. Σωστό. Ναι, ναι. Στο φινάλε νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή υπόδειξη που σχολιάστηκε με πάρα πολύ καλά λόγια από πολλούς Φιλίππους. Εντάξει, από εκεί και πέρα πάμε στη συνάντηση της Τετάρτης. Έχουμε νέα υποδρομή μετά από καιρό. Ναι. Έχουμε επιστροφή του Jackpot Night που αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι μεγάλο και το ποσό. Και έχουμε και άλλα μεταφερόμενα τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και υποδρομίες που εντάξει, έχουν το ενδιαφέρον τους, ειδικά η ένατη υποδρομία που είναι εξαιρετική, μπορώ να πω. Μια υποδρομία που ίσως έπρεπε να την βλέπαμε και πιο συχνά. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε αυτό το σημείο να πω και εγώ ότι έχουν επικοινωνήσει πολλοί Φιλίππι δηλαδή μαζί μας. Ξέρω και μαζί μου αρκετοί παντός. Ναι. Και εξέφρασαν την ευαρέσκεια, αν τους μπορώ να πω, για αυτήν την υποδρομή. Πάρα πολύ καλή υποδρομή. Την οποία, όπως υποστήριξαν και ήδη, πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά και πιο συχνά τα νεαρά, τα άλογα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα μεταφερόμενα. Να ξεκινήσουμε να δούμε τις συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Ωραία, να ξέρει να επιθυμίσουμε 3:30 την Τετάρτη. Χίλια μέτρα.
Μυστήριο με τον Καποδίστρια, Χαβάη DRS με τον Σταυρίδη, Μίνι Τάρα με τον Λάου, Αργοναύτης με τον Σάβα Κωνσταντίνου, Καταλίνα με τον Μινά Κωνσταντίνου, Μίστερ Στυγιώτης με τον Γεωργίου, Όντρι με τον Δημητσάνη, Σεπίριαν Σταρ με τον Μιτσίδη, Νίνα Πομπουλίνα με τον Αδάμου, Όμορφη Άντρια με τον Χαρόνα Μαδρίου και Πάχνας Πάουρ με τον Πέπο. 11 συμμετοχές στην πρώτη υποδρομία. Εγώ χάρη θα πω για τον Μυστήριο, ο οποίος σταθεροποιήθηκε στις εμφανίσεις του. Έχει καλή εμφάνιση από αυτές τις αποστάσεις, 5 και 6 φέρλοξ, 1200 μέτρα. Έχει πολύ καλή θηρίδα αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι αν δεν οδηγήσει, που πιθανόν να οδηγήσει να είναι ανάμεσα στους πρώτους, θα διεκδικήσει τη νίκη. Έχουμε και τα άλογα κάπως σταθερά, τη Hawaii DRS. Υπάρχει και η Καταλίνα, η οποία για μένα ίσως ένα μικρό ερωτηματικό. Επέστρεψε πρόσφατα μετά από την αποχή της. Εντάξει, ήταν με πολύ δυνατό όμιλο. Θα τη δούμε τώρα με αυτά τα λόγα. Εντάξει, είναι. Όσον αφορά την Καταλίνα, έκανε μια συμμετοχή. Δεν ήταν άσχημη. Είναι πολύ ευνοϊκή απόσταση. Ναι. Και λόγω ταχύτητας πιστεύω ότι είναι πολύ υπολογίσιμη. Εντάξει, ενδεδειγμένα το άλογο μυστήριο Μονέφερε, Χαβάη DRS. Μάλιστα. 8 Νοεμβρίου, Φρέντερικ στην νίκη, Μυστήριο στην 5η θέση, Καταλίνα στην 3η, Μίστερ Στυγιώτη στην 10η, Μόρφη Άντρια στην 9η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας, σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα, λίγο διστακτική για την Queen Louisa και για την Νούρ, η οποία μένει πολύ πίσω στην τελευταία θέση Νούρ. Έχει άριστη εκκίνηση ο Φρέντερικ που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία από την αρχή. Καταλίνα και Αχελός ενώ ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό. Εσωτερικά τα Κατάμ Λαβ, πιο πίσω ο Μίστερ Στυγιώτης θέλει να βελτιώσει θέση, αλλά και Μυστήριο με Φρέντερικ στην πρώτη πορεία. Αχελός και Καταλίνα θέλουν να ακολουθήσουν αυτό τον ρυθμό, πιο πίσω ο Μίστερ Στυγιώτης. Τώρα η Queen Louisa εξωτερικά θέλει να βελτιώσει θέση. Μυστήριο και τα Κατάμ Λαβ. Πάμε για τελευταίο. 400. Φρέντερικ στην πρώτη πορεία. Είναι στα 2 μήκη από την Καταλίνα. Πιέζει ο Αχελός. Πιέζει η Queen Louisa που είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω Μυστήριο. Φρέντερικ μπαίνει με πλεονέκτημα. Στα 5 μήκη. Queen Louisa τώρα περνά δεύτερη. Θέλει να τον καταδιώξει το τελευταίο 200. Πιο πίσω από την Παδόγα με τον Φρέντερικ πάντα στην πρώτη πορεία. Queen Louisa είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Καταλίνα. Φρέντερικ με δυνάμεις. Είναι 3 μήκη. Queen Louisa είναι στη δεύτερη θέση. Φρέντερικ από την αρχή στην πρώτη πορεία. Θα κερδίσει εύκολα. Πιο πίσω. Queen Louisa, Καταλίνα και Τακατάμ Λαβ. Πρώτη υποδρομία Καταλίνα, Μυστήριο, Χαβάη DRS, Νίνα Πομπουλίνα. Καταλίνα, Μυστήριο, Χαβάη DRS, Νίνα Πομπουλίνα. 5-1-2-9, 5-1-2-9. Να δούμε τα καλύτερα γκανιά. Δεύτερη υποδρομία Chris Maitat με το 3. Τέταρτη υποδρομία Αντέλια με το 7. Έκτη υποδρομία Μαντατόρ με το 7. Δεύτερη υποδρομία Chris Maitat με το 3. Τέταρτη υποδρομία Αντέλια με το 7. Και έκτη υποδρομία Μαντατόρ με το αριθμό 7. Καλύτερα δίδυμα, τέταρτη φορμία Εντέλεια Ξεναγόρας 7-5, έβδομη φορμία Κόσνερ Βίτης Αντώνης 3-2 και όγδοη φορμία Φιδίας Ρεσιτάλ 2-1. Τέταρτη φορμία Εντέλεια Ξεναγόρας 7-5, έβδομη φορμία Κόσνερ Βίτης Αντώνης 3-2 και όγδοη φορμία Φιδίας Ρεσιτάλ 2-1 και 2 outsider. Πέμπτη φορμία Μικίνη με το 8, έβδομη φορμία Νίκαρχος με το 4, πέμπτη φορμία Μικίνη με το 8, έβδομη φορμία Νίκαρχος με τον αριθμό 4. Πάμε στην δεύτερη υποδρομία. 1600 μέτρα. Αστρέως με τον Πέπο, Κουινίνα με τον Καποδίστρια, Chris Maitat με τον Χαραλαμπαδρέο, Μπουργουντή Τζόι με τον Γεωργίου, Διοξύπη με τον Δημητσάνη, Τάρα Σόλ με τον Νολάο, Σταυρονίκη με τον Γιώργο τον Μεσίδη και Καϊλής με τον Μαθηδόμενο Γκάντσαλη. 8 συμμετοχές στην δεύτερη υποδρομία. Μια υποδρομία χάρη που αναμένεται να οδηγήσει ο Chris Maitat. Δεν βλέπω άλλο γρήγορο άλογο που μπορεί να είναι στην αρχή μαζί του τουλάχιστον. Πιστεύω ότι δεν ενοχλείται από τη μεγάλη απόσταση. Είναι σε καλή κατάσταση, το δείχνει με τις εμφανίσεις του. Θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχουμε τον Πουργουντή Τζόι που έτρεξε πολύ καλά στην τελευταία του συμμετοχή σίγουρα. Πιστεύω από τα φαβορί της συνάντησης ο Chris Maitat, ειδικά σε αυτή την απόσταση. Είναι ναι. Και πολύ βελτιωμένος. Ναι. Φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα. Συμφωνώ για το είπες για τον Πουργουντή Τζόι. Queen είναι βελτιωμένη. Μάλιστα. 21 Μαρτίου, Ντόμινο Νικόλα στην νίκη, Αστρέως στην πέμπτη θέση, Chris Maitat στην δεύτερη, Πουρκουντή Τζόι στην όγδοη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης υποδρομίας, είναι οδηγήσει ο Chris Maitat. Από την αρχή όμως έρχεται εσωτερικά ο Παναμέρα Μποϊ που θέλει να πιέσει για να διεκδικήσει την πρωτοπορία από τον Chris Maitat. Παναμέρα Μποϊ και Chris Maitat, οι οποίοι θα οδηγήσουν την υποδρομία με τον Chris Maitat να παίρνει τελικά την πρωτοπορία από τον Παναμέρα Μποϊ σε κάπως γρήγορο ρυθμό. Πιο πίσω είναι ο Ντόμινου Νικόλας, ο Αχιλέας, ο Αστρέος, ακόμη πιο πίσω έμεινε η Κιλκής με τον Μπουργούτι Τζόι, ακόμη πιο πίσω είναι ο Versus. Πάντα στην πρώτη πορεία είναι ο Chris Maitat. Είναι στο ένα μήκος από τον Παναμέρα Μποϊ. Ντόμινου Νικόλας Αχιλέας. Ο Αστρέος εσωτερικά θέλει να βελτιώσει θέση Κιλκής. Είναι λίγο πιο πίσω.
Ακόμη πιο πίσω είναι ο Versus και η Burgundy Joy. Πάντα πρωτοπορία για Chris Maidate. Επανέρχεται ο Panamera Boy και θέλει να είναι κοντά. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ντόμινου Λικόλας. Ακόμη πιο πίσω εξωτερικά ο Αχιλέας προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. Με τον Αστρέο εσωτερικά η Κιλκής, Burgundy Joy, Δαρδανέγια και Versus. Κάνει επίθεση ο Panamera Boy δίπλα από τον Chris Maidate. Πιο πίσω ο Ντόμινου Λικόλας. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Versus να αναπτυχθεί. Πάντα πρωτοπορία Chris Maidate, Panamera Boy, Ντόμινου Νικόλας, αρχίζει πλέον και πλησιάζει ο Αχιλέας, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Μπαίνει πρώτος στην ευθεία ο Chris Maidate που αρχίζει και πάλι και ξεφεύγει. Ο Ντόμινου Νικόλας προσπαθεί. Πιο πίσω είναι ο Αχιλέας, ο Αστρέος που κάνει finish. Chris Maidate στην πρωτοπορία. Ντόμινου Νικόλας, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει τα τελευταία μέτρα. Chris Maidate έχει το πλεονέκτημα. Ντόμινου Νικόλας στη δεύτερη θέση. Chris Maidate, Ντόμινου Νικόλας σε μια τελευταία προσπάθεια. Είναι δυνατός. Πλησιάζει ο Ντόμινου Νικόλας. Chris Maidate ανθίσταται. Chris Maidate και Ντόμινου Νικόλας πάνω στο τέρμα, πολύ κοντά τα δύο άλογα. Chris Maidate και Ντόμινου Νικόλας στην ίστατη προσπάθεια στα τελευταία δύο άλματα. Δεύτερη φορομία Chris Maidate, Burgundy Joy, Queen είναι αδιοξύπη. Chris Maidate, Burgundy Joy, Queen είναι αδιοξύπη. 3-4-2-5, 3-4-2-5. Πάμε στην τρίτη υποδρομία. 1500 μέτρα. Γκουρού με τον Μιτσίδη. Κιού με τον Μαθητόβενο Καραβάνο. Δεσπινάδορα με τον Σταυρίδη. Σάβα Τζούνιορ με τον Τιλιτσάνη. Φρέτο με τον Μαθητόβενο Γκάντσαλη. Βιτι Σταρ με τον Πέπο. Βαλεντίνα μου με τον Λάο και Κακαρίστρα Σπίριτ με τον Αδάμ. Το συμμετοχέ στην τρίτη υποδρομία, Χαρή. Έχουμε ένα άλογο το οποίο είναι πολύ βελτιωμένο. Φρέτο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι παρά τη μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να διεκδικήσει νίκη με αντιπάλου του. Πολύ καλού στην απόσταση, Δεσπινάδωρα και Κιού. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε 25 Μαρτίου, Βαρούμπρετ στην νίκη, Γκουρού στην 6η θέση, Κιού στη δεύτερη, Δεσπινάδωρα στην τρίτη, Σάβα Τζούνιο στην 7η, Βαλεντίνα μου στην 4η θέση. Αυτή τη στιγμή είχε δοθεί η κίνηση τη 8η υποδρομία. Για την πρωτοπορία προσπαθεί από την εσωτερική ο Βαρούμπρετ. Η Καλία Κατερίνα τώρα έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση πίσω από τον Βαρούμπρετ, ο οποίο παίρνει την πρωτοπορία. Και οδηγεί σε αργό αρχικά ρυθμό, έρχονται και άλλα λόγα. Και ο Κιού θέλει να προωθηθεί σε πολύ καλή θέση από νωρίς, τη δεύτερη τώρα, πίσω από τον Βαρούμπρετ που προηγείται. Ενδιάμεσα είναι και ο Σάββατ Τζούνιορ σε πολύ καλή θέση με Βαρούμπρετ στην πρωτοπορία. Προηγείται του Σάββατ Τζούνιορ, του Κιού, η καλή κατηρημένη στην εσωτερική τώρα. Την έχει έναν γκουρού με Δεσπινάτορα, Κουίνκο Ασαρτού και Βαλεντίνα μου. Πολύ πίσω είναι η Μίσα Λανιάρα, χιλιάρ. Στην πρωτοπορία πάντοτε ο Βαρούμπρετ προηγείται του Σάββατ Τζούνιορ και του Κιού. Στο 1,5-20 είναι η Καλία Κατερίνα. Έχει περάσει πέμπτος τώρα ο Γκουρού. Δεσπινάτορα είναι στη συνέχεια με Κουίνκα Σαρτού, Βαλεντίνα μου. Και πάντα πίσω τη Μις Αλανιάρα πλησιάζοντας τώρα το 700. Με τον Βαρούμπρετ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Σάββατ Τζούνιορ είναι από πίσω. Ο Κιού φαίνεται έχει δυνάμεις για να περάσει αυτός στη δεύτερη θέση. Ωριακά από τον Σάββατ Τζούνιορ. Καλό ανεβάσμα από τους εξωτερικούς διαδρόμους κάνει από τον εξωτερικό διάδρομο, μάλλον ο Δεσπινάτορας και ο Γκουρού από τον εξωτερικό διάδρομο. Περνούμε το 500 με τον Βαρούμπρετ πρωτοπόρο. Κιού θέλει να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Είναι στο 1,5 μήκος. Και ο πίσω Γκουρού και ο Δεσπινάδωρας προσπαθούν και αυτοί στην πρωτοπορία. Πάντοτε ο Βαρούμπρετ προηγείται ένα 1,5 μήκος του Κιού, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει. Ο Δεσπινάδωρας είναι στην τρίτη θέση, τελευταία 250 μέτρα. Με τον Βαρούμπρετ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Κιού είναι στο 1,5 μήκος. Και ο πίσω είναι ο Δεσπινάδωρας. Πάντα στην πρωτοπορία ο Βαρούμπρετ. Ο Κιού είναι στο 1,5 μήκος. Βαρούμπρετ στην πρωτοπορία από την αρχή θα κερδίσει την υποδρομία Κιού. Δεσπινάδωρας και τέταρτη Βαλεντίνα μου. Τρίτη υποδρομία, Φρέντο Δεσπινάδωρας Κιού Βαλεντίνα μου, Φρέντο Δεσπινάδωρας Κιού Βαλεντίνα μου, 5-3-2-7, 5-3-2-7. Τέταρτη υποδρομία, 1500 μέτρα. Αγισίλαος με τον Πέπο, Αριστοκλής με τον Μαθητόβενο Γκάντσαλη, Κουάτρο Κομπανιέρος με τον Παύλου, Αρχιμίδης με τον Καποδίστρια, Ξεναγόρας με τον Λίμπιο Γεωργίου, Έγρα με τον Δημητσάνη, Εντέλεια με τον Σταυρίδη και Κορσάρο Ειρήνη με τον Χαράλα Μαντρέο. 8 συμμετοχές χάρη, αναμένεται να είναι στοιχηματικό φαβορή σίγουρα για Εντέλεια. Με τις μέχρι τώρα συμμετοχές της, έχει και την απόσταση στην μακρινή και σίγουρα θα είναι το φαβορί της υποδρομίας, ίσως και από τα φαβορί της συνάντησης. Ναι, είναι από τα φαβορί. Η Εντέλεια, εντάξει, από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω είναι ανοιχτές. Απλά προσθέσω ένα outsider σε αυτή την υποδρομία. Ο Κουάτρο Κομπανιέρος πιστεύω ότι θα οδηγήσει την υποδρομία στο ρυθμό του και επειδή έχω μια άποψη ότι αυτό το άλογο μπορεί να τρέξει καλύτερα από πιο μεγάλη απόσταση. Πιστεύω ότι θα είναι το outsider. Μάλιστα. Όπως είπες και εσύ από την αρχή, είναι από τα φαβορί της συνάντησης και η Εντέλεια, όπως και ο Chris Maidate που αναφέραμε προηγουμένως. Μου αρέσει ο Ξεναγόρας στη νίκη του. Δείχνει ότι είναι τάξη άλογο, έτσι με βηματισμό και καλό
και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, οπότε το θεωρώ πολύ υπολογίσιμο. 26 Δεκεμβρίου στο κριτήριο διετών, η Αντέλεια ήταν στην νίκη, αριστο κλείσει την έκτη θέση, Κοστάρο Ρήνη στην 7. Σταμάτη, έχει δοθεί εκκίνηση, έχει καλή εκκίνηση και ο Φλάκινγκ αλλά και ο Αχάνλα και ο Αριστοκλής εσωτερικά που θέλει και αυτός να οδηγήσει. Μείνει λίγο πίσω ο Πανάκριβος και η Εντέλεια λίγο πίσω. Με τον Αχάνλα να επιμένει να θέλει την πρωτοπορία από την Κορσάρο Ρίνιν και είναι διπλά. Είναι στο ένα μήκος τώρα ο Αχάνλα από Κορσάρο Ρίνιν. Αριστοκλής εξωτερικά, ακόμη πιο έξω το φαβορεί ο Φλάκινγκ. Πιο πίσω ο Κένταυρος εσωτερικά μαζί με την Εντέλεια Ηλίας Γκραντ Σαν και τελευταίο είναι ο Πανάκριβος με τον Αχάνλα. Είναι ένα γρήγορο ρυθμό στην υποδρομία. Είναι δύο μήκοι από την Κορσάρο Ειρήνη, τον Αριστοκλείο Fly King εσωτερικά. Ο Κένταυρος βελτιώνει συνεχώς θέση. Εντέλεια πιο πίσω ο Πανάκριβος με τον Ηλίας Γκραντ Σαν στις τελευταίες θέσεις. Πάντα μπροστά ο Αγαχάν σε ένα ταχύτατο ρυθμό. Είναι πέντε μήκοι μπροστά από την Κορσάρο Ειρήνη. Πιο πίσω είναι ο Αριστοκλής. Ο Fly King στο κέντρο του στίβου και στην εξωτερική τώρα. Εντέλεια εσωτερικά. Πιο μέσα ακόμη ο Κένταυρος με τον Πανάκριβο να πιέζει, να θέλει να πλησιάσει και αυτός πάντα μπροστά. Είναι ο Άγα Χάν, η Εντέλεια ψάχνει διάδρομο, ο Fly King εξωτερικά τώρα, η Εντέλεια ψάχνει τον διάδρομο με τον Fly King να είναι δίπλα τώρα από τον Άγα Χάν. Η Εντέλεια είναι τρίτη εσωτερικά, είναι ο Κένταυρος ακόμη πιο πίσω Αριστοκλής. Τώρα ο Πανάκριβος προσπαθεί να κάνει το finish του με τον Fly King να είναι στο μισό μήκο μπροστά από τον Άγα Χάν. Η Εντέλεια και Κένταυρος θέλουν να πλησιάσουν τώρα και έχουν δυνάμεις. King. Στην πρωτοπορία η Εντέλεια και ο Κένταυρος που ψάχνει πέρασμα. Ο Πανάκριβος θέλει να καλύψει. Fly King στην πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι η Εντέλεια που είναι δυνατή και πλησιάζει. Ο Κένταυρος ψάχνει τον διάδρομο. Τέταρτος έμεινε ο Πανάκριβος. Εντέλεια κάνει επίθεση στο Fly King και φαίνεται δυνατή. Εντέλεια παίρνει την πλεονέκτημα. Κένταυρος εσωτερικά. Εντέλεια στα δύο μήκη. Ο Κένταυρος είναι δεύτερος. Εντέλεια εντυπωσιακή. Εντέλεια είναι νικήτρια. Κένταυρος Fly King και Πανάκριβος στην τέταρτη θέση. Τέταρτη υποδρομία, Εντέλεια Ξεναγόρας Αγισίλος Αρχιμίδης, Εντέλεια Ξεναγόρας Αγισίλος Αρχιμίδης, 7-5-1-4, 7-5-1-4. Πέμπτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Quick Step με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Δασκάλα με τον Μινά Κωνσταντίνου, Μεταμόρφωση με τον Σταυρίδη, Ρίο Ρίτο με τον Μαθηγό Δημητρίου, Diamond Glitoui με τον Ανδρέα Θανασίου, Πλιστονίκης με τον Τιμιτσάνη, Private Dancer με τον Χαράλαμπο Ανδρέου Μικίνη με τον Λάο, Μαριτόνια με τον Κλεόπα, Τάτσα Μία με τον Πέπο, Mount Olympus με τον Κωνσταντίνο Ιωάννο και Dancing Queen με τον Αδάμο. 12 οι συμμετοχές χάρη στην 5η υποδρομία. Έχουμε επιστροφή αλόγων που φαινομενικά τουλάχιστον είναι κάπως καλύτερα στον όμιλο. Είναι ο Πλιστονίκης που επιστρέφει μετά από 5 μήνες. Μετά από 9,5 μήνες αποχή και η Μικίνη που και αυτή έτρεξε, αν δεν κάνω λάθος, τέλος του Ιούλη τελευταία φορά, του 17, οπότε και αυτή επιστρέφει μετά από αρκετή αποχή. Πιο μεγάλη αποχή είναι ο Πλιστονίκης, κοίταξε. Ναι. Μάλιστα το 16, σωστό, ναι. Το 16, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε και αυτός είναι πολύ μεγάλη αποχή του. Εντάξει, θα δούμε το βίντεο σε μια καλή εμφάνιση του Πλιστονίκη με καλύτερα άλογα. Εντάξει, είναι θέμα για αυτόν τον άλογο η αποχή του και η ετοιμότητά του. Έχουμε ένα λόγο φορμαρισμένο, είναι η δασκάλα. Ναι. Φαίνεται να διεκδικεί την νίκη. Και σαν outsider, εγώ πιστεύω μπορεί η Μικίνη. Ναι, εντάξει, είναι και αυτή ποιοτική φορά. Ναι. Πιθανόν να είναι και αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Πλιστονίκη. Να πάμε πίσω στο μακρινό 2016 για να δούμε μια καλή εμφάνιση του Πλιστονίκη που ήταν δεύτερο πίσω από την Μις Νανά. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Μικρή Τζορτσίνα με άριστη κίνηση παίρνει την πρωτοπορία και ακολουθεί από τη δεύτερη θέση τα Σουλίτσια. Μάλιστα, επειδή ο κοινό οδηγήσει τα Σουλίτσια είναι στο ίδιο ύψο με τη μικρή Τζορτσίνα, ακολουθεί τρίτο ο Πλιστονίκη. Θεανό, εμεί να έμεινε λίγο πίσω σε αυτό το σημείο. Βαρούμ Σπίρτ πίσω. Ο Τρότζαν που δεν έχει καλή εκκίνηση πλησιάζοντα το 800. Μικρή Τζορτσίνα στην πρωτοπορία ακολουθεί τώρα στο μισό μήκο. Η Τασουλίτσα στα δύο μήκη είναι ο Πλιστονίκη. Θεανό. Η Μις Νανά, πιο πίσω Τρότζαν, με την τελευταία Βαρούν Σπύρι στο 600 στην πρωτοπορία βρίσκεται η μικρή Τζορτσίνα. Φαίνεται ελέγχει όμως το ρυθμό, ήταν σου Λίτσα. Συνεχεία στα τρία μήκη είναι ο Πλιστονίκης, ενώ η Νανά, Μις Νανά παίρνει το πλεονέκτημα απέναντι στη Θιανό, η οποία μένει πιο πίσω, πλησιάζοντας τώρα το 400 με την Τασουλίτσα να περνά στην πρωτοπορία. Ο Πλιστονίκης τώρα προσπαθεί να ανέβει μαζί με τη Μις Νανά, η οποία τρέχει εξωτερικά, μείνει πιο πίσω. Ο Τρότζα βελτίζει τη θέση του από τον εσωτερικό διάδρομο. Με τα Σουλίτσα στην πρωτοπορία φαίνεται δυνατή όμως η Μις Νανά και κάνει επίθεση για να περάσει τώρα στην πρωτοπορία η Μις Νανά και να προηγείται τη Τασουλίτσα. Μις Νανά στην πρωτοπορία. Τα Σουλίτσα ακολουθεί πιο πίσω. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Πλιστονίκης, είναι πολύ πιο πίσω.
Μίσνανα στην πρωτοπορία ξεχωρίζει τώρα 3-0. Πλιστονίκης περνά στη δεύτερη θέση. Μίσνανα θα κερδίσει άνετα την υποδρομία. Πλιστονίκης, η Κριτζορτσίνα και τα Σουλίτσα. Πέμπτη υποδρομία, Δασκάλα Πλιστονίκης, Diamond Glitou, η Μικίνη. Δασκάλα Πλιστονίκης, Diamond Glitou, η Μικίνη. 2-6-5-8. Έκτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Σμάιλι με τον Μαθηδόνο Καραμάνο. Καλλιστένης με τον Πέπο, Σοφίαν Τζέ με τον Μαθηδόνο Δημητρίου, Νικολέτα με τον Μαθηδόνο Γκάντσαλη, Αλφετούλα Στά με τον Κλεόπα, Μικρό Παύλο με τον Ανδρέα Θανασίου, Μαντατόρ με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Σαμάκ με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Ρούκαμπο με τον Χατζη Παναγιώτου, Μόση με τον Δημητσάνη, Τάλπο Τζούνιορ με τον Αδάμο και Τάσουλο με τον Καποδίστρια. 12 συμμετοχέ έκτη υποδρομία, χάρη. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε πιο ευνοϊκή απόσταση ο Μαναδό μπορεί να διεκδικήσει μια αξιόπιστη νίκη παρά τη θηρίδα με αριθμό 1. Καλύτερο τώρα ο Καλλιστένη θεωρείται πολύ υπολογίσιμο. Outsider ο Τάσουλο, αν βρεθεί στη μέρα. Μάλιστα. 18 Απριλίου. Σοφία Τζομπ στην νίκη, Μάιλι στην 7η θέση, Καλλιστένη στην 6η, Νικολέτσα στην 9η, Μικρό Παύλο στην 10η, Μαντατόρ στην 5η θέση, Σαμάκ στη 2η, Ρουκαμπό στην 8η, Μόση στην 4η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Καλή εκκίνηση για την Σαμάκ. Που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία, ο Σοφία Τζεμ, η Μόση εξωτερικά, αλλά και ο Ανδρέας Φάιερ εσωτερικά. Θέλει και αυτός να είναι σε καλή θέση. Κάπως γρήγορο ρυθμό η Σαμάκ με τον Ανδρέας Φάιερ εσωτερικά. Έρχεται τώρα ο Σοφία Τζεμ να είναι σε καλή θέση. Η Μόση, ο Μαντατόρ, ακολουθεί πιο πίσω. Έμειναν πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με Σαμάκ τώρα στην πρωτοπορία. Ο Σοφία Τζεμ ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Επίσης η Μόση πιέζει να πλησιάσει ο Ανδρέας Φάιερ, ο Μαντατόρ που βελτιώνει σταδιακά τη θέση του. Θέλει να είναι δίπλα από τη Σαμάκ, ο Σοφία Τζεμ, η Μόση. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μαντατόρ εξωτερικά όμως να κάνει ανέβασμα μαζί τον Ανδρέας Φάιερ. Ο Σοφία Τζεμ είναι δίπλα από την Σαμάκ. Πιο πίσω έμεινε η Μόση. Ακόμη πιο πίσω ο Ανδρέας Φάιερ και ο Μαντατόρ με το Σοφία Τζεμ τώρα να κάνει την επίθεσή του. Και να φαίνεται ότι είναι δυνατός η Σαμάκ, η Μόση. Πιο πίσω ο Ανδρέας Φάιερ, ο Μαντατόρ. Ο Σοφία Τζεμ περνά στην πρωτοπορία από την Σαμάκ. Πιο πίσω ο Ανδρέας Φάιερ θέλει να επανέλθει. Η Μόση έμεινε λίγο πιο πίσω. Σοφία Τζεμ θα κερδίσει εύκολα. Σαμάκ, Ανδρέας Φάιερ, Μόση πιο πίσω. Έκτη υποδρομία Μαντατόρ Καλλιστένη Σοφία Τζεμ Τάσουλο. Μαντατόρ Καλλιστένη Σοφία Τζεμ Τάσουλο. 7-2-3-12. 7-2-3-12. Έβδομη υποδρομία 1200 μέτρα. Ακριβότερο με τον Νίκο Τσακούρα. Βίτη Αντώνη με τον Πέπο. Κόστμερ με τον Καποδίστρια. Νίκαρχο με τον Χαράλαμ Ανδρέου. Σερ Κουίζ με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ζεύξη Πώ με τον Σταυρνίδη. Ίνδι Κοστάρ με τον Δημητσάνη. Δονίτο με τον Χατζη Παναγιώτη. Ποκράτη με τον Κλέοπα. Μακεδόνιο με τον Γιάννη τον Μεσίτη. Έβδομη υποδρομία με 10 συμμετοχές χάρη από τις πολύ καλές της ημέρας, σίγουρα η έβδομη υποδρομία. Εντάξει, έχουμε δύο άλογα που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ο Κόσνερ, ο Βίτης Αντώνης, Βίτης Αντώνης Κόσνερ, που αναμένεται, πιστεύω έτσι να δώσουν την μάχη για την νίκη. Εντάξει, πιστεύω ότι και ο ακριβότερος, παρά το ότι είναι μικρή απόσταση, είναι άλογο που έχει αυτόν τον όμιλο και μπορεί να διακριθεί. Ναι, σίγουρα και αυτός. Σαν μικρό outsider ο Νίκαρχος, ο οποίος είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτόν τον άλογο. Είναι και καλά τα βάρη του τώρα, οπότε ναι. Και γι' αυτό τον τύχει μεγάλης προσοχής. 27 Ιανουαρίου το έπαθλο Αντώνη Πετρή, Κόστινε ήταν στην νίκη ακριβότερο στην τέταρτη θέση, Ερκούς στην 7η, Ζεύξης προς την 6η θέση. Αυτή η στιγμή έχει δοθεί κίνηση της 8ης υποδρομίας έβαθλο Αντώνη Πετρή 2018. Δεν είχε καλή κίνηση Ευνίκη, η οποία είναι τέταρτη σε αυτό το σημείο. Για την προπορία ο Τζάκης από την αρχή παίρνει το κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Γκούρα Ευνίκη. Τώρα προσπαθεί να περάσει σε πιο καλή θέση, όμως ο Τζάκης έχει καθαρά την πρωτοπορία και προηγείται στη δεύτερη θέση. Έχει τοποθετηθεί ο Πράξαντρος. Τώρα η Ευνίκη βελτιώνεται και περνά στη δεύτερη θέση. Σε γρήγορο ρυθμό στο 700. Ο Τζάκη στην πρωτοπορία. Η Ευνίκη. Ο Βίτης τώρα ακολουθεί από την τρίτη θέση. Ο Κόσνερ κάνει μια δυναμική εμφάνιση. Και ο Νοτιάς πιο πίσω. Η Ευνίκη χάνει θέσεις και μένει πέμπτη σε αυτό το σημείο. Περνούμε το 500 στην πρωτοπορία. Ο Τζάκη δέχεται την πίεση του Κόσνερ τώρα. Πιο πίσω είναι και ο Νοτιάς μέσα στην κούρσα. Με Τζάκη να έχει την πρωτοπορία. Ο Κόσνερ είναι στο μισό μήκος. Ο Νοτιάς από το κέντρο του Στίβου έχει αυτός δυνάμεις. Οι τρεις πρώτοι έχουν ξεφύγει. Πιο πίσω προσπαθεί ο Πράξαντρος και ο ακριβότερος για αμοιβόμενη θέση. Με τον Τζάκη να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Ο Κόσνερ στα τελευταία μέτρα θέλει να περάσει. Έμεινε πιο πίσω ο Νοτιάς. Μάχη συνεχίζεται. Επιμένει ο Τζάκης. Τζάκης και Κόσνερ μέχρι τέλους. Κόσνερ και Τζάκης στο ίδιο ύψος. Νοτιάς, να δούμε ποιο είναι το τέταρτο άλογο.
7η υποδρομία, Κόστνερ, Βίτης Αντώνης, Ζεύξυπος, Νίκαρχος, Κόστνερ, Βίτης Αντώνης, Ζεύξυπος, Νίκαρχος, 3264-3264. 8η υποδρομία, 1600 μέτρα, Ρεσιτάλ με τον Παύλου, Φιδίας με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Φλάνκ του Δεμού με τον Λάο, Νικολέτσος με τον Σταυρίδη, Καρίνια Γκλόρι με τον Πέπο, Κάστο Μέιτ με τον Δημητσάνια, Σερίτου με τον Μαθιόγνο Καράμανο, Πορτοκαλί Φιέστα με τον Καποδίστρια, Νίκ Ντεσούρ με τον Αδάμου, Τάνο με τον Χαράλα Μαντρέ. 10 συμμετοχές, 8η υποδρομία, Χάρη. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι έχουμε δύο άλογα που ξεχωρίζουν λίγο, έστω λίγο. Φιδίας, Ρεσιτάλ, Ρεσιτάλ Φιδίας, λόγω απόστασης και φόρμας. Εντάξει, ο Τάνο πιστεύω λόγω κιλών είναι και αυτός πολύ υπολογίσιμος. Πάμε λοιπόν να δούμε 25 Φεβρουαρίου, Ροζαφύρα στην Νίκη, Ρεσιτάλ στην πέμπτη θέση, Φιδίας στην τρίτη, Νικολέτσο στην έκτη, Καρίνια Γκλώρη στην 8η, Νίκ Ντεσούλ στην 7η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Αμέσως η Ροζαφύρα παίρνει το κεφάλι, νομίζω είναι πολύ πίσω Καρίνια Γκλώρη από την αρχή. Στην πρωτοπορία καθαρά η Ροζαφύρα προηγείται 2 μίκη του Νικολέτσου, 3 μίκη. Η Majestic Gale ακολουθεί από την τρίτη θέση, συνέχεια Φιδίας με την Έλα Καλού, είναι πιο πίσω Μνημοσύνη. Είναι στη συνέχεια με Ροζαφύρα πάντα στην πρωτοπορία. 3 μίκη από τον Νικολέτσο, 4 μίκη Majestic Gale. Φιδίας βελτιώνει την θέση του, η Έλα Καλού είναι πιο πίσω. Ρεσιτάλ τώρα προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει τη θέση του από την Μνημοσύνη και ο Τρέιντερ βελτιώνει τη θέση του. Φεύγουν από το χιλιάρι με τη Ροζαφύρα πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται 2 μίκη του Νικολέτσου. Majestic Gale είναι στα 2 μίκη. Η Έλα Καλονή με τον Φιδία. Ο Ρεσιτάλ είναι στη συνέχεια με την Καρίνια Γκλώρη που βελτίωσε τη θέση της. Στο 600 περίπου. Ροζαφύρα στην πρωτοπορία υπερέχει. 3 μίκη της Νικολέτσου. Η Majestic Gale είναι στην τρίτη θέση. Η Έλα Καλονή πιο πίσω. Με τον Φιδία, τον Ρεσιτάλ να είναι υποπίεση, Καρίνια Γκέρ και ο Τρέιτερ, πλησιάζοντας 400. Με τη Ροζαφύρα στην πρωτοπορία, η Majestic Gale περνά στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω Νικολέτσος, ο Φιδίας και ο Ρεσιτάλ με Ροζαφύρα πάντοτε στην πρωτοπορία. 3 μίκη μπροστά από τη Majestic Gale που είναι στη δεύτερη θέση ο Νικολέτσος και ο Φιδίας. Ροζαφύρα 4 μίκη μπροστά στο μέσο της ευθείας και προηγείται. Πιο πίσω, πολλά άλογα για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Με τη Ροζαφύρα μειώνονται οι διαφορές τώρα, όμως έχει καθαρό το πλεονέκτημα. Ροζαφύρα από την αρχή στην πρωτοπορία, κατευθείαν να πάρει μια εύκολη νίκη. Μάχη για δεύτερη θέση. Τρέιντερ δεύτερος, Majestic Gale και Φιδίας. 8η υποδρομία, Φιδίας, Ρεσιτάλ, Τάνο, Νικολέτσος. Φιδίας, Ρεσιτάλ, Τάνο, Νικολέτσος, 2-1-14, 2-1-14. Ένα τελευταία αποδρομία 1200 μέτρα. Αρμαγεδόν με τον Χαραλαμπανδρέου, Καζανόβα με τον Γιάννη Μεσίτη, Big Tampas με τον Πέπου Φρέτερικ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Αναστάση με τον Γεωργίου, Everest με τον Ανδρέα Μιτσίδη, Μαρονιτάκη με τον Δημητσάνη, Σατράπιζ με τον Χριστοφόρου, Τακατάμ Τρας με τον Ανδρέα Θανασίου, Θράκη με τον Σταυρνίδη, Αναγέννηση με τον Καποδίστρια και Ανδριανή με τον Αδάμ. Είπαμε, χάρη, πρόκειται για την καλύτερη υποδρομία της ημέρας, η έναντι του προγράμματος. Είναι και δύσκολη σίγουρα. Υποδρομία. Πιστεύω ότι σχεδόν όλα τα άλογα θα διεκδικήσουν τις αμοιβόμενες θέσεις. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ρυθμό που θα έχουμε στην υποδρομία, από ποιο άλογο πιθανόν να οδηγήσει. Έχουμε τις γρήγορες συμμετοχές που είναι ο Big Tampas, είναι όμως και η Αναγέννηση που έχει εσωτερική θηρίδα και έχει ταχύτητα. Και ο Αρμαγεδόν γρήγορο στο κέντρο εκεί στα 4 start. Είναι άλογα που μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Εντάξει. Ο Big Tampas, το μικρό του ερωτηματικό, είναι η απόσταση στα 1200 μέτρα. Ναι. Στα 1000 μέτρα μας έδειξε τις εξαιρετικές του δυνατότητες. Περιμένουμε να δούμε τώρα στα 1200 μέτρα, όμως είναι σίγουρα ποιοτικό άλογο, πολύ καλό άλογο. Συμφωνώ μαζί σου, είναι πολύ ποιοτικό άλογο ο Big Tampas, το απέδειξε σε όλες τις συμμετοχές του. Και ειδικά στην τελευταία φορά που έτρεχε πολύ ισχυρά άλογα, όπως ήταν η Μπελαντίτη. Ναι. Οπότε, έστω και αν δεν οδηγήσει, φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει μια αξιόλογη νίκη. Εντάξει, λόγω έτσι καλού ρυθμού που αναμένεται να έχουμε, να ψάξουμε και λίγο και άλογα μπορούν να αναπτυχθούν στο τέλος. Είναι ο Αναστάσης, είναι πολύ φορμαρισμένο το άλογο. Ναι. Εντάξει, είναι και η Θράκη που τη βλέπουμε στο τέλος, όταν έχουμε έτσι ένα καλό ρυθμό να διακρίνεται στο τέλος. Ναι, θα πω και για τον Τακατάμ Τραστ εγώ. Ναι. Πιστεύω ότι το outsider της υποδρομίας σε αυτήν την, στην έναντι υποδρομία, ο Τακατάμ Τραστ, δεν ήταν άσχημος, ήταν καλός στο κυπέλλο. Ναι. Στην τελευταία του συμμετοχή. Έβαλε έτσι και πιο πρόσφατες συμμετοχές του ενεργητικών του. Και εντάξει, είναι καλό άλογο. Στο κύπελλο χειμώνος επίσης τερμάτισε πολύ κοντά στους νικητές, τον Τζάκη, με 0-59-80.
Είναι, φαίνεται άλογο το οποίο μπορεί να συναγωνιστεί σε αυτό. Είναι δύσκολη υποδρομία, αφού από μόνη τη φαίνεται είναι άλογα τεστάω τον νίκη. Δηλαδή, προϋποδρομιακά τρέχουν ισοδύναμα. Ναι, ναι. Οπότε θεωρείται μια πολύ δύσκολη υποδρομία, πολύ καλή και ίσως κρατούν και εκπλήξεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την τελευταία φάση για το Big Time Bank, 28 Φεβρουαρίου, τρίτος πίσω από την νικήτρια Μπέλα Τίτη. Αυτή η στιγμή έχει δοθεί κίνηση της πρώτης υποδεμένη πίσω Μπέλα Τίτη, ενώ για την πρωτοπορία από την εσωτερική νοφιλόσοφε, παίρνει το κεφάλι από την Τάγκερ Τόμπ, ακολουθεί δεύτερη, πιο πίσω Ντάιμος Τελάρας, Big Time Bank. Μπελατίτη και Παπακρίτη στην τελευταία θέση. Στο 700 σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Τάγκερτον είναι στο ίδιο ύψος με τον Φιλόσοφε. Έχει βρει την εσωτερική και περάσει τρίτη στα τρία μήκη. Μπελατίτη και με δυνάμεις. Big Tampa είναι στη συνέχεια. Ντάμος Τελάρας ακολουθεί 500. Περνούμε τώρα με τον Φιλόσοφε στην πρωτοπορία. Αυτή που έχει δυνάμεις είναι η Μπελατίτη. Είναι λίγο πιο πίσω. Μάλλον είναι δεύτερη ακόμα η Τάγκερτον, αλλά φαίνεται με δυνάμεις η Μπελατίτη. Με τον Φιλόσοφε στην πρωτοπορία, Μπέλα Τίτη, τώρα περνά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω η Τάγκερτον και ο Big Tampa. Τελευταία μέρα, 200 μέτρα με τον Φιλόσοφε στην πρωτοπορία, Μπέλα Τίτη, σε μια τελευταία προσπάθεια προσπαθεί να πιάσει τον Φιλόσοφε και έχει τις δυνάμεις να τον πιάσει στα τελευταία μέτρα η Μπέλα Τίτη. Μπέλα Τίτη θα περάσει και θα κερδίσει καθαρά τον Φιλόσοφε, Big Tampa και Τάγκερτον. Ένα διπλωμία Big Tampa Αναστάσα Τράβη Αναγέννηση. Big Tampa Αναστάσα Τράβη Αναγέννηση 35811 35811. Καλύτερα καγιά. Δεύτερη υποδρομία Chris Maidad με το 3. Τέταρτη υποδρομία Εντέλεια με το 7. Έκτη υποδρομία Μανθατόρ με το 7. Δεύτερη υποδρομία Chris Maidad με το 3. Τέταρτη υποδρομία Εντέλεια με το 7. Έκτη υποδρομία Μανθατόρ με τον αριθμό 7. Καλύτερα δίδυμα. Τέταρτη υποδρομία Εντέλεια Ξεναγόρα 7-5. Έβδομη υποδρομία Κόστινερ Βίτη Αντώνη 3-2. Και όγδοη υποδρομία Φιδία Ρεσιτάλ 2-1. Τέταρτη υποδρομία Εντέλεια Ξεναγόρα 7-5. Έβδομη υποδρομία Κόστινερ Βίτη Αντώνη 3-2. Και όγδοη υποδρομία Φιδία Ρεσιτάλ 2-1. Τα δύο μας outsider. Πέμπτη υποδρομία Μικίνη με το 8. Έβδομη υποδρομία Νίκαρχος με το 4. Πέμπτη υποδρομία Μικίνη με το 8. Έβδομη υποδρομία Νίκαρχος με τον αριθμό 4. Λοιπόν. Αυτά χάρη όσον αφορά το πρόγραμμα το αυριανό. Είπαμε ότι έχουμε 9 υποδρομίες, έχουμε τον Jackpot 9, έχουμε κάποια μεταφερόμενα άλλα, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Και έχουμε εντάξει, καλές υποδρομίες, η έννατη υποδρομία ξεχωρίζει. Ναι, και η έννατη ξεχωρίζει, η έβδομη θεωρείται καλή. Συνολικά το πρόγραμμα θεωρείται αρκετά καλό. Έχουμε και πολλά μεταφερόμενα. Πρώτα απ' όλα τον Jackpot 9, να θυμίσουμε το μεγάλο εγκυμένο. 128.027 ευρώ, πολύ μεγάλο jackpot 9. Pick 6, 9.955 ευρώ, επίσης εγκυμένο. Σύνθεο φόρκας, ένα μικρό σύνθεο φόρκας, 750 ευρώ. Τέτρακα στην πρώτη υποδρομία, 2.887 ευρώ. Και Pick 4, μεταφερόμενο 5.000 ευρώ. Θα το δούμε ίσως κοντά στις 12.000. Μάλιστα. Λοιπόν, απλά πρέπει να αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή μας ότι η επόμενη υποδρομιακή συνάντηση είναι το ερχόμενο Σάββατο. Κάτι το οποίο δεν πρόλαβε ο υποδρομιακός τύπος να δημοσιεύσει, αφού η απόφαση πάρθηκε το μεσημέρι μετά που βγήκαν έτσι τα περιοδικά του υποδρομού. Οπότε πρέπει να πληροφορήσουμε μέσω της εκπομπής του Φιλίππους ότι η επόμενη υποδρομιακή συνάντηση είναι το επόμενο Σάββατο, η μεθεπόμενη δηλαδή. Μεθεπόμενη. Ναι, η μεθεπόμενη. Ώρα ενάξεις 3:30. 28 του Απρίλη έχουμε το Σάββατο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 28. Ωραία, εντάξει, πρέπει να παραμένει ήδη τρεις, νομίζω. Ναι. Εντάξει. Τετάρτη, 3:30. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτόν. 28 είναι η ημερομηνία, δεν είμαι σίγουρος για την ώρα έναρξης. Έχουμε τον χρόνο να το δούμε, δεν έχει πρόβλημα. Να είμαστε ζωντανή εποχή, εκπομπή, να δούμε την ώρα έναρξης της, γιατί πρέπει να πληροφορήσουμε τους Φιλίππους ότι το Σάββατο έχουμε υποδρομίες και μέχρι να το βρούμε έτσι, να δούμε την ανακοίνωση της Λέσχης Υποδρομιών Λευκοσίας για να είμαστε 100% σίγουροι. Χάρη. Απλά να αναφέρουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πάλι υποδρομίες. Τρίτη είναι αυτή ναι, τη φορά. Λόγω Πρωτομαϊάς. Είναι Πρωτομαϊά. Πρέπει να είναι 3 η ώρα έναρξης του Σαββάτου. Εντάξει, όμως... να το επιβεβαιώσουμε. Έχουμε Πρωτομαϊά, όπως είπαμε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε Κυριακή, Τρίτη και Κυριακή λοιπόν. Λοιπόν, ώρα έναρξης 3. Μάλιστα. Δηλαδή, να θυμάσουμε και την ανακοίνωση της Λέσχης, αφού την έχουμε μπροστά μας. Σημειώστε ότι η ημέρα διεξαγωγής της 35ης υποδρομιακής συνάντησης έχει μετατεθεί από την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 στο Σάββατο 28 Απριλίου
2018. Σημειώστε ότι η ώρα έναρξης της συνάντησης παραμένει η ίδια, δηλαδή στις 3. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη συνάντηση του Σαββάτου, για να είμαστε εντελώς σωστοί. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, Χάρη? Φαντάζομαι λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα που γίνει η μετάθεση της Μάλλον, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα μετατίθεται ο υπόδρομος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.